πήρην στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε, σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Αγαπητοί πατέρες και ευλογημένοι χριστιανοί, με τη χάρη του Θεού διανύουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την κατεξοχήν περίοδον πνευματικής ασκήσεως, μετανοίας και προσευχής, με τις λατρευτικές ευκαιρίες που μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία. Πολλές αυτές οι ευκαιρίες. Καθημερινώς το εσπέρα στο μέγα απόδειπνο, το πρωί όρθρι, τις Τετάρτες και Παρασκευές προηγιασμένες Θεία Λειτουργίες, Σάββατο και Κυριακή Θεία Λειτουργία. Αλλά τις Παρασκευές, τις Μεγάλες της Σαρακοστής, έχουμε τους χαιρετισμούς μας. Όλοι νιώθουμε μία κατάνοιξη και μία γαλίαση όταν προσευχόμεθα, αλλά ιδιαίτερα όταν υμνούμε την Παναγία Μητέρα μας. Γιατί είναι εκείνη που έφερε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν στον κόσμο, ο οποίος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και αυτής της παρθέν και ενυνθρώπισε, και η Παναγία μας έγινε η γέφυρα της σωτηρίας μας. Μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός προστάτευσε τους Ισραηλίτες από τους Αιγυπτίους κατά την έξοδό τους από την γη της δουλείας, και στη συνέχεια τους οδήγησε μέσα στην έρημο. Την ημέρα έστελνε ένα νέφος πάνω τους, το οποίο τους δρόσιζε από τον αφόρητο καύσωνα, και τη νύχτα τους οδηγούσε με ένα πύρινο στήλο που ταυτόχρονα τους ζέστενε, δεδομένου ότι το ψύχος στην έρημο γίνεται δρυμή τις νυχτερινές ώρες. Αυτός ο στήλος και αυτή η νεφέλη εικονίζει την Παναγία κατά τους Αγίους Πατέρες. Γι' αυτό και ψάλλουμε στους χαιρετισμούς σήμερα: «Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης». Την ίδια νεφέλη ένιωθαν πάνω τους ως προστάτηδα οι ευσεβείς πιστοί της Κωνσταντινούπολης. Πότε, όταν δέχτηκαν συντονισμένες επιθέσεις αβάρων και περσών το έτος 626. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος ήταν πολύ μακριά, στα βάθη της Περσίας. Εξεστράτευσε για να ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίον είχαν συλλήσει οι Πέρσες, τον πήραν τα Ιεροσόλυμα και τον μετέφεραν στη Βαβυλώνα. Μεγάλη προσβολή για τους πιστούς, τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν αυτός εξεστράτευσε εναντίον τους και βρίσκεται πολύ μακριά, πολεμώντας. Άφησε μόνο 12.000 στην Κωνσταντινούπολη, μικρή αμυντική δύναμη της πόλης, ήταν ελαχίστη. Οι Πέρσες είχαν αρχίσει τις επιθέσεις από ξηρά, και οι Άβαροι με το στόλο τους είχαν κατακλείσει τον Γεράτιο κόλπο. Ο Πατριάρχης Σέργιος, κρατώντας την ιερά εικόνα της Θεοτόκου, περιερχόταν τα τείχη, στηρίζοντας τους λίγους αμυνωμένους, ενώ οι πιστοί πόντιζαν τα δάπεδα των πιστιών του με τα δάκρυα της προσευχής. Το θαύμα δεν άργησε να συμβεί. Μέγα θαύμα, περίεργη τρικυμία ανέτρεψε τον στόλο των αβάρων, και οι τρομοκρατημένοι Πέρσες τράπηκαν σε φυγή. Η βασιλεύουσα είχε σωθεί. Οι πιστοί συνέρευσαν στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο. Σήμερα βρισκόμεθα πάλι στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, εδώ, αυτόν τον ναό τον οποίο έκτισαν
ευσεβείς Κωνσταντινουπολίτες που ήρθαν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, εδώ στο Κερατσίνι, στην Αμφιάλη, και έκτισαν αυτόν τον περικαλή ναό, τον οποίον βέβαια εσείς βοηθήσατε μετά τους σεισμούς να ανακαινιστεί και να στυλωθεί. Αυτό τον ίδιο, παιδιά μου, ύμνον που έψαλα τον ακάθιστον ύμνον, τότε ψάλαμε απόψε ως έκφραση ευγνωμοσύνης στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, στην υπέρμαχο στρατηγό, οικευτεύοντάς την να την έχουμε πάντοτε προστάτηδα στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Τότε ελευθέρωσε τους Κωνσταντινουπολίτες από τους εξωτερικούς εχθρούς. Ωστόσο μπορούμε να την επικαλούμεθα να μας ενισχύει κατά των εσωτερικών εχθρών. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί εχθροί? Είναι τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Το αίτημά μας είναι εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον. Για την Αγία μας Εκκλησία, η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, είναι κορυφαία πρέσβυρα του γένους ολοκλήρου και κάθε πιστού. Είναι η παρηγοριά και η καταφυγή μας, που πάντα ανταποκρίνεται όχι σε τυπικές δεήσεις, αλλά στο δόσιμο του νου και της καρδιάς με ταπείνωση και αγάπη. Εκείνη μεταφέρει την προσευχή μας στο θρόνο του παντάνακτος Θεού και ζητάει τη συγχώρηση των λαθών μας. Πρώτη στο λάθος υπαρξιακό είναι ο εγωισμός μας, και αυτό συνιστά το πρώτο εμπόδιο για την αποδοχή της προσευχής μας. Κύριος, υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, ο αλαζόνας Φαρισαίος, ο τυπικός στηρητής του νόμου, κατακρίνεται και ο περιφρονημένος τελώνης δικαιώνεται. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εκφράζεται ως άκρα ταπείνωσης, με συνιστώσεις την σάρκωση, την βάπτιση, τη δημόσια δράση, με αποκορύφωμα το θείο πάθος και τη σταύρωσή του. Αυτής της ταπείνωσης διάκονος είναι η Παναγία μας, η οποία πρεσβεύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Ο υπερήφανος, ο περιφρονητής των άλλων, ο αυτοθαυμαζόμενος και γενικά κάθε άνθρωπος που δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα, σεβασμό στην Ιερά Παράδοση της Αγίας μας Ορθοδοξού Εκκλησίας, ζώντας εκτός αυτής, αμέτωχος των ιερών μυστηρίων της και στερούμενος ανυπόκριτης αγάπης, δεν έχει θέση σε τούτη τη διαδικασία. Εδώ χωράει η ταπεινή γιαγιά, ο κουρασμένος βιοπαλαιστής, ο άνθρωπος του μόχθου, ο αυτομεμφόμενος και συναισθανόμενος την ευθύνη του έναντι του συνόλου, ο φιλάνθρωπος, ο ελεήμων, ο ασθενής, ο ανήμπορος και γενικά ο κάθε ενσυνείδητος χριστιανός. Αυτός μπορεί να ζητάει την πρεσβεία της Θεοτόκου, βέβαιος ότι θα τη λάβει, και ακόμη βεβαιότερος ότι ισχύει πολύ η δέηση μητρός της Παναγίας μας, προσευμένη ανδεσπότου του Κυρίου μας. Στόχος της ζωής μας είναι, πρέπει να είναι, η συνεχής επικοινωνία με τον Πανάγιον Θεό. Αυτός ο στόχος που επιτυγχάνεται μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Στην Εκκλησία, εκεί που η υπεραγία Θεοτόκος, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Ιεράρχες, οι Όσιοι και πάντες οι Άγιοι όλων των εποχών έχουν σκηνώσει και πρεσβεύουν στον Πανάγιον Θεό για μας. Εμείς ασφαλώς οφείλουμε να τους επικαλούμεθα και να τους τιμούμε. Άλλωστε,
όποια άλλη κοσμική εναπόθεση ελπίδας αποδεικνύεται κύβδηλη και ανίσχυρη. Αδελφοί μου αγαπητοί, ψάλλοντες απόψε τους χαιρετισμούς στην υπέρμαχο στρατηγό, ο νους μας τρέχει στις δεκάδες των θυμάτων της πρόσφατης τραγωδίας των Τεμπών. Θερμή ήταν η δέησής μας την περασμένη Κυριακή υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδίκως τελειωθέντων θυμάτων. Προσευχηθήκαμε και συνεχώς προσευχόμεθα για τα θύματα αυτά. Νέοι στο σύνολό τους είχαν όνειρα και τα καλλιεργούσαν με σπουδή και εγκαρτέρηση. Μεγάλος ο πόνος των γονέων τους και των οικείων τους. Οι ευσυνείδητοι γονείς δεν ζουν για τον εαυτόν τους, αλλά θυσιάζονται για τα παιδιά τους. Και όταν φεύγουν τόσο βία από κοντά τους, πληγώνονται τόσο βαθιά που ο πόνος τους δύσκολα θεραπεύεται. Ωστόσο, ας στοχαστούν και εκείνοι με πολλούς άλλους πονεμένους, πως και η Παναγία βίωσε εντονότερο πόνο βλέποντας τον Υιόν της πάνω στο Σταυρό. Αναφωνούσε σύμφωνα με τον Ιερό Υμνογράφο: «Υιέ μου, πού το κάλος έδι της μορφής σου? Παιδί μου, πού ευηθίστηκε και εξυφανίστη το κάλος του προσώπου σου?» Ύμνος τον οποίον ψάλλουμε την Μεγάλη Παρασκευή. Ενώπιον του θανάτου ας μένουμε σιωπηλοί και κυρίως ας μένουμε προσευχόμενοι. Όταν πονάμε, να στρέψουμε το βλέμμα μας στο Σταυρό του Κυρίου μας και εκεί θα βρούμε παρηγοριά. Πίσω από το Σταυρό αχνοφέγγει το ανέσπερο φως της Αναστάσεως και κάθε ελπίδα μας ανθρώπινη θα δυναμώσει. Ας κρατήσουμε αυτό που είπε την περασμένη Κυριακή, Κυριακή της Ορθοδοξίας, στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, που ιερούργησε μετά της Ιεράς Συνόδου, ο σοφός και συνετός Αρχιεπίσκοπός μας, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, έκλεισε το λόγο του αφού μίλησε για τα θύματα και τον πόνο της καρδιάς του, είπε ο Αρχιεπίσκοπος: «Τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ο θάνατος, τον έχει η Ανάσταση. Προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Η Ανάσταση, παιδιά μου, σημαίνει αντάμωση. Θα ξαναβρεθούμε, οι γονείς με τα παιδιά με τους γονείς και όλοι με τα αγαπητά μας πρόσωπα. Πού θα βρεθούμε? Εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Παναγία μας να μας σκεπάζει και να μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο. Αμήν». Υπότιτλοι AUTHORWAVE